Η εκπομπή «Ένα με τη Γη» ταξίδεψε στη Λίμνο προκειμένου να καταγράψει και να παρουσιάσει τις πρόπτικες ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, αλία, κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία. Βρισκόμαστε στη Λίμνο, στην περιοχή του Μούδρου. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει μελισσοκομεία. Αυτόν τον μελισσοκόμο, ο οποίος αγωνίζεται σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, έχει βραβευτεί το μέλι του σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Αυτόν τον άνθρωπο θα πάμε να γνωρίσουμε αμέσως. Κύριε Χασάπη, βρισκόμαστε στην Λίμνο για ακόμα μια φορά και μάλιστα στον δικό σας οικισμό, εδώ στον Μούδρο. Μάλιστα. Εγώ να σας καλωσορίσω. Ήρθατε στο Μούδρο, ήρθατε μέσα σε ένα από τα μελισσοκομεία μας. Είναι η εποχή τώρα που ξεκινάμε και μεταφέρουμε τα μελίσια μας μέσα στο θυμαρότυπο της Σκανδάλης. Οι σκανδάλοι γιατί μεταφέρονται σε εκείνο το σημείο? Γιατί εκεί είναι το θυμάρι, εκεί είναι ο τόπος που έχει φημιστεί από πολύ παλιά για το ιδιαίτερο μέλι που έχει, γιατί κάνει συνδυασμό με 2-3 άλλα φυτά, το θρούμπι, το χόρτο της Παναγίας, το άλογο θύμαρο, ένα άλλο φυτό, και αυτός ο συνδυασμός βγάζει αυτό το καταπληκτικό μέλι που έχουμε και έτσι έχει φημιστεί και η Λίμνος γι' αυτό. Λόγω της συγκεκριμένης περιοχής. Με το συνδυασμό των φυτών. Και αυτός είναι ο λόγος που το μέλι βραβεύεται και παίρνει βραβεία, από τους λόγους. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Άλλος ένας λόγος είναι ότι εδώ και η περιοχή του Μούδρου έχει άλλα δύο αρωματικά φυτά, που και αυτά μπαίνουν μέσα σε συνδυασμό που είναι εδώ τα μελίσια μας και φεύγουν στη Σκανδάλη, και έτσι αυτός ο συνδυασμός είναι αυτό που κάνει ακόμα το κάτι πιο ξεχωριστό. Βλέπω ότι συνεχίζεται με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη, διότι τις ημέρες που βρισκόμαστε εδώ και καταγράφουμε, βλέπουμε και γυναίκες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, και πάντα μπαίνει το ερώτημα και η απάντηση είναι πάντα ίδια, ναι, ότι για να κάνεις οποιαδήποτε εργασία στον πρωτογενή τομέα είναι με αγάπη, αλλιώς δεν το κάνεις. Και μόνο. Πρέπει να έχεις μεγάλο πάθος για αυτή τη δουλειά. Το να είσαι όλη μέρα, βλέπετε εδώ, μία ερημιά. Μπορεί να έχει θάλασσα, μπορεί να έχει πράσινο. Είσαι μόνος όλη μέρα. Δεν θα μιλήσεις με άνθρωπο. Πρέπει να αγαπάς τη φύση και να αγαπάς αυτό που κάνεις και έτσι να μπορεί να σε κρατά. Γιατί κάθε μέρα εδώ, κάθε μέρα εδώ, μέσα στην ερημιά, δεν έχεις να μιλήσεις με άνθρωπο. Πολλή δουλειά αυτή την περίοδο για τα μελίσια. Ναι, από την ώρα που ανοίγεις τα μάτια σου μέχρι την ώρα που το κλείνεις το βράδυ, δουλειά. Και δεν είναι μόνο μέσα στα μελίσια. Λέει κάποιος, πώς δουλεύεις μέχρι τις 12 το βράδυ? Μα θα φύγω από εδώ όταν θα ανοιχτώνει τέλος τα μελίσια. Θα πάμε στο εργαστήριο. Εκεί ετοιμάζουμε κυψέλες. Εκεί καθαρίζουμε τις κερίθρες. Εκεί σειρματώνουμε. Εκεί πλαισιώνουμε. Εκεί τα πάντα γίνονται και προετοιμάζεσαι για την άλλη μέρα το πρωί να έχεις φορτώσει το αυτοκίνητο και να είσαι πάλι έτοιμος για να μπορέσεις να έρθεις πάλι να δουλέψεις. Σε ένα άλλο πλάνο που τραβήξατε, ξεφόρτωνα το αυτοκίνητο. Αυτό είναι υλικό για να δουλέψω τις αμέσως επόμενες ώρες. Είναι συνέχεια, κουβαλάς υλικό, όπως το Σεπτέμβριο το μαζεύεις αυτό το υλικό, το παραπανίσιο, γιατί πρέπει να κατεβάσεις τους ορόφους, γιατί η μέλισσα δεν το χρειάζεται, τόσο πιο μικρός χώρος, τόσο πιο καλά, πιο ζεστά, πιο οικονομία σε τροφές, όλα το κατεβάζεις κάτω το μελίσι και έτσι μπορεί και να βγάλει το χειμώνα του πολύ πιο εύκολα. Και από εκεί και πέρα κάνουμε συντήρηση, κάνουμε απολύμανση και γυρνάμε μετά πάλι την άνοιξη και ξαναρχίζουμε από την αποθήκη να βγάζουμε αυτά τα υλικά που θα χρειαστούν οι μέλισσες να αποθηκεύσουν, γιατί απλώνονται οι μέλισσες. Ξεκινάνε την άνοιξη με 3-4.000 μέλισσες και θα φτάσουμε 40 και 50.000 μέλισσες στην κυψέλη. Αυτή η διαφορά θέλει χώρους και όσο πιο πολλούς χώρους, έτσι είναι και πιο δύσκολα να μας φύγει το μελίσι. Και από εκεί και πέρα είναι ο κύκλος της δουλειάς. Τώρα όμως είμαστε σε full time. Είναι και δαπανηρό όμως. Θέλεις κυψέλες, θέλεις και κάποια συγκεκριμένα έξοδα γι' αυτό. Είναι πολλά τα έξοδα. Πολλοί λένε ότι εντάξει, μελισσοκόμος είναι και εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Λέει, βάζεις 100, 200, 300 μελίσσα σε ένα χώρο. Ναι. Και μετά νομίζουν ότι μαζεύεις το μέλι. Μαζεύεις το μέλι και κατευθείαν έχεις γίνει πλούσιος. Ναι, η περσινή χρονιά ήταν τόσο δύσκολη να ξεκινήσουμε από πέρυσι, τόσο δύσκολη χρονιά, ότι ό,τι λόγω του χειμώνα και της απώλειας των μελισσιών που είχαμε, είχαμε απώλειες από 30% μέχρι 70%. Από μελισσοκόμο σε μελισσοκόμο και από περιοχή σε περιοχή. Εσείς χάσατε μελίσια. Βέβαια.
Εγώ έχασα περίπου το 35%. Το οποίο το αναπληρώνω αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να χάνεις, να παίρνεις, να ανεβάνεις. Όταν χάνεις από καιρικά φαινόμενα, από έντονα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη που να λέμε ότι η πολιτεία σε έναν μελισσοκόμο που έχει χάσει ένα μέρος των μελισσών να αποζημιώνει. Μόνο από πλημμύρα. Μόνο από πλημμύρα. Μόνο από πλημμύρα και από πυρκαγιά, αν είναι δηλωμένο το σημείο που είσαι, και αν, και αν, και αν, και αν. Εδώ την οζεμίαση που λένε ότι καλύπτουν, και η οζεμίαση είναι αυτή που υπάρχουν σε πολλές περιοχές προβλήματα, και άντε να αποδείξεις ότι τα μελίσια φύγανε από οζεμίαση. Είναι πολύ δύσκολο και οι επιστήμονες δύσκολα να το αποδείξουν αυτό, γιατί η οζεμίαση υπάρχει παντού. Σε όλα τα μελίσια υπάρχει νοζεμία, σε όλα τα μελίσια υπάρχει συψυγωνία, σε όλα τα μελίσια παρουσιάζονται άλλες και άλλες ασθένειες. Το θέμα είναι πώς να αποδείξεις ότι αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν τα μελίσια. Άρα θέλει και μία αλλαγή. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να μπορεί να καλύπτει και το δικό σας επάγγελμα. Όπως γενικά θέλει αλλαγές ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Ναι, είναι κρίμα να μην μπορεί να σε καλύπτει, είναι κρίμα να μην μπορεί να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει. Μας φορολογεί το κράτος. Από εκεί και πέρα, μία στήριξη, μία βοήθεια θα ήταν πολύ καλό. Έτσι, να νιώθεις και μία σιγουριά όταν περάσει ο χειμώνας και εσύ μετράς απώλειες. Ποιος είναι αυτός που θα σε στηρίξει. Σε φορολογεί το κράτος. Να νιώθεις μία ασφάλεια. Ναι. Έτσι. Ναι, κάτι να έχεις κάπου να σε στηρίξει, να πεις χρειάζομαι μια ανάγκη, χρειάζομαι μια βοήθεια. Να πληρωθώ κι εγώ κάτι. Λένε, όπως είπατε πιο πριν, με πολύ λίγα λεφτά ξεκινάς και κάνεις. Εγώ αν σας βάλω κάτω τα νούμερα, θα σας φτάσω ότι χωρίς μελίση μία κυψέλη χρειάζεται 100 ευρώ, χωρίς μελίση μέσα. Με το μελίσι. Με το μελίσι, τιμές του, το σμήνος είναι από μικρό, μπορείς να το πάρεις και να το φτάσεις. Το θέμα είναι αυτά οι σικερίθρες για να γίνουν, αυτά όλα διαφράγματα, πάτους, τώρα έχουμε και πιο μοντέρνα συστήματα, με τις στηρίδες, με όλα αυτά, τα καπάκια, βαψίματα, μονωτικά, όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό το μελίσι που θα έχει την άνεση, δηλαδή ο χώρος του κυψέλη του να έχει την καλύτερη δυνατή βοήθεια, θα σου βγει 100 ευρώ η κυψέλη. Και από εκεί και πέρα ένα μελίσι που θα το πάρεις με 70 ευρώ ένα μικρό, στα χέρια σου μετά θα μεγαλώσει. Αλλά σαν κόστος για να φτάσει αυτό και να γεμίσει με κερίθρες, να ντύσει, φεύγουν τα νούμερα. Φεύγουν, δεν πάμε μετά σε εργαστήριο, πόσα έξοδα χρειάζεσαι, πόσα λεφτά θες. Να ρωτήσω, έχετε μέλη σήμερα? Όχι. Αδιάθετο? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι ελάχιστο και φεύγει. Γι' αυτό. Έξω. Στις αγορές του εξωτερικού. Έτσι. Και στις αγορές του εξωτερικού και όποιος έχει εδώ πέρα και σε τοπική αγορά δίνει, είναι λίγο το μέλι και καταναλώνει. Φεύγει. Υπάρχει ζήτηση. Το θέμα είναι είναι πολύ μεγάλο μια που λέτε για το πρόγραμμα και αν εγώ δεν κάνω λάθος, γιατί σας λέω προχθές το βράδυ το είδα, τόσα πολλά λεφτά να σου δίνει το κράτος, να θέλεις αυτό το 25% που είπαμε, συν το ΦΠΑ που θα χρειαστείς να βάλεις, άσχετα αν θα το αφαιρεθεί πίσω και πότε θα αφαιρεθεί και πότε θα τα πάρεις. Και να κάνεις τι, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Δεν σηκώνουν περιοχές, βλέπετε είναι γύρω-γύρω θάλασσα. Δεν σηκώνουν περιοχές για κάτι πολύ μεγάλο. Και οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες να πεις ότι ρισκάρω για να κάνω ένα τόσο πολύ μεγάλο βήμα. Ναι, οι άνθρωποι αποφασίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα να ασχοληθούν με τη μελισσοκομεία εδώ? Όχι. 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 Και εμένα, σε φίλους γνωστούς εδώ και 2-3 μήνες που με ρωτάνε μετά από αυτό το χειμώνα, λέω και μετά από το ΦΠΑ και από αρχές του χρόνου. Σου λέει, αν δεν είσαι μελισσοκόμος, για να λέει είσαι μελισσοκόμος πρέπει να είσαι στα βιβλία εισόδων-εξόδων. Πρώτο. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις το ΦΠΑ. Ποιο είναι το μέλλον της μελισσοκομείας? Και συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στη Λίμνο. Ο στόχος είναι ένας, να μπορέσουμε να βγάλουμε ποιότητα για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να ανοίξουν οι αγορές έξω που πληρώνεται το μέλι και να μπορέσουμε να πουλήσουμε μικρή ποσότητα που βγάζουμε εδώ, αλλά να πληρωθεί και να αξίζει τον κόπο. Αυτό βλέπω μονάχα, αυτό βλέπω για το αύριο. Λίγο και καλό. Εσείς γιατί ασχολείστε πάρα πολύ συστηματικά με την μελισσοκομεία τα τελευταία χρόνια? Βλέπουμε ότι το προϊόν το οποίο παράγεται, που είναι μοναδικό θα έλεγε κανείς για το νησί της Λίμνου, ταξιδεύει στις αγορές του εξωτερικού και έχει βραβευτεί. Ναι. Έχετε μία αντίληψη και το έχετε καταφέρει. Ναι. Την ίδια αντίληψη με εσάς την έχουν και άλλοι συναδελφοί σας? Δεν ξέρω αν είναι 50 μελισσοκόμοι, 150, ναι. Αν έχουν αυτήν την ίδια αντίληψη. Ότι πρέπει να φύγουμε από το παλιό μοντέλο στο οποίο παράγαμε ένα μέλι, όπως το παράγαμε, το βάζαμε στο πλαστικό το κουβαδάκι και βγαίναμε στη λέγη να το πουλήσουμε.
Να σας πω, δεν ήταν τυχερό να μπω στην ένωση μαζί με τους άλλους μελισσοκόμους και έτσι τράβηξα μοναχική πορεία. Μη με ρωτάτε για το σύνολο. Μπορώ να σας πω για μένα, δεν μπορώ να σας πω για το σύνολο. Υπάρχει ένας μελισσοκομικός συνεταιρισμός. Ρωτήστε αυτούς για το πλάνο τους, το αύριο, το τι σκοπεύουν να κάνουν. Εγώ κοιτάω το χασάπι. Ο χασάπις όμως πάει καλά. Ο χασάπις προσπαθεί. Γιατί θέλει να πετύχει κάτι, πιστεύει σε αυτό το πράγμα που λέγεται μελίμνη τόσο πολύ που μέρα νύχτα παλεύει με τη βοήθεια από τα πανεπιστήμια, με τη βοήθεια από τα εργαστήρια, με τη βοήθεια συνέχεια μέσα από αναλύσεις, από μελέτες. Πάρα πολύ. Το πανεπιστήμιο όμως, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ ο καθηγητής, ο κ. Θρασιβούλου, με την ομάδα του, με το εργαστήριο, εκεί με τις αναλύσεις και με όλη τη βοήθεια. Πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια. Πάρα πολύ. Και ο Σασιβούλης με έχει στηρίξει και έτσι έχω πάρει γνώσεις και συνεχίζω και παίρνω γνώσεις. Πριν 10 μέρες είχαμε μιλήσει πάλι μαζί, πάλι του ζήτησα κάτι καινούριο να μου πει. Έτσι κι εγώ βοηθιέμαι, κρατάω πάνω του οτιδήποτε χρειαστεί, μια ασθένεια, οτιδήποτε και να προκύψει σε αυτού τηλέφωνο. Η κυρία Χατζίνα στο Ινστιτούτο Μελισσοκομείας Χαλκιδικής. Ανά πάσα στιγμή, μια ασθένεια, μου τύχει αυτό, βλέπω αυτό, τι είναι, τι κάνω, πώς πάω. Κατευθείαν να μου δώσουν λύσεις και έτσι προλαβαίνω τους κινδύνους. Θέλει συνέχεια η μελισσοκομεία, δυσκολεύσαν τα πράγματα. Πέρυσι για πρώτη φορά καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες για τα μελίσια, δεν πήραν γένα το χειμώνα, την άνοιξη η μελισσοκομεία ανοίξαν τις κυψέλες, ήταν άδειες. Αυτό το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να το δεις πριν να μπει ο χειμώνας, πριν, τότε να τρέξεις, τότε να κάνεις την ώρα. Άρα λοιπόν οι επιστήμονες μας χρειάζονται γιατί έχουν αυτή την εμπειρία. Και έτσι να μας βοηθάνε. Να ευχηθώ να πάτε καλύτερα. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα και σε επόμενες επισκέψεις στη Λίμνο. Θα είναι πάρα πολύ σύντομες. Γιατί να είστε καλά. Ξέρετε, σε 1-2-3 μέρες θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υποσχόμεθα ότι πάρα πολύ σύντομα θα ξαναρθούμε. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Και να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο για αυτό το εξαιρετικό μέλλον.